Να μείνουμε λίγο στα των αγροτών και να καλησπέρισουμε τους συναδέλφους Κυριακή Μπασκάκη και Τάσο Παλαιστίδη, ο οποίος Τάσο Παλαιστίδης ετοιμάζεται και για την εκπομπή του Αγροτικό Βήμα. Μιας και έχουμε απορίες, Κυριακή, για όλα αυτά τα οποία και γίνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα και κυρίως το τι μελιγενέστε σχεδόν ένα μήνα μετά τις πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις τις οποίες και έκαναν οι αγρότες. Καλή ερώτηση. Απάντηση δεν ξέρω αν υπάρχει, Έλενα, και το λέω πολύ σοβαρά. Με ποια έννοια? Το αναδείξαμε και εμείς σήμερα μέσα από την εκπομπή Ατζέντα 24. Πριν από λίγες ημέρες, ο κύριος Φώτης Κουβέλης είχε πει και πράγματι έγινε. Θα κατέθετε μία επίκαιρη ερώτηση με τα βασικότερα ζητήματα των αγροτών, ζητήματα που τους ανάγκασαν πριν από λίγο χρονικό διάστημα τους αγρότες να βγουν στους δρόμους, να κάνουν κινητοποιήσεις, να φωνάξουν, να πούν, να διαδηλώσουν τέλος πάντων με πολύ έντονο τρόπο. Μάλιστα, η δέσμευση του κυρίου Κουβέλη, να θυμίσουμε στο σημείο αυτό, ότι είχε προέλθει από μία συνάντηση που είχε με εκπροσώπους των αγροτών και από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Λοιπόν, η ερώτηση έγινε στη Βουλή, όπως είδαμε. 8 βασικά σημεία θίχτηκαν σε σχέση με τα ζητήματα που αφορούν στους αγρότες. Ωστόσο, απάντηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης υπήρξε διαστόματος του αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης του κ. Μάξιμου Χαρακόπουλου. Απάντησε σε ένα προς ένα ο κ. Χαρακόπουλος. Αλλά το ερώτημα το οποίο μπαίνει και θα έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Με σωστά νούμερα, απάντησε ο κ. Χαρακόπουλος αυτή τη φορά. Με σωστά νούμερα. Γιατί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης λίγο μπερδεύεται. Με σωστά νούμερα, Έλενα, απάντησε. Και στα 8 σημεία έδωσε απαντήσεις ο κ. Χαρακόπουλος. Απλώς οι απαντήσεις, γιατί εγώ τις διάβασα και τις ξαναδιάβασα, θα μας τα πει και ο Τάσος που ξέρει πολύ καλύτερα το αγροτικό ζήτημα γενικότερα. Δεν είναι απαντήσεις επί της ουσίας. Δηλαδή δεν είναι απαντήσεις που πραγματικά βοηθούν στην κατεύθυνση εκείνη επίλυσης των προβλημάτων και ζητημάτων τους. Και λέω 8 ζητήματα, γιατί ουσιαστικά 8 ζητήματα έβαζαν στο τραπέζι του διαλόγου και διεκδικούσαν τέλος πάντων οι αγρότες. Και επίσης πρέπει να πω, Έλενα, ότι για παράδειγμα, το θέμα το οποίο τους έκαιγε, όπως το αγροτικό πετρέλαιο, το αγροτικό ρεύμα, η ελληνοποίηση, τα βιβλία εσόδων και εξόδων, απαντήσεις επί της ουσίας δεν υπάρχουν. Ο κύριος Χαρακόπουλος, για παράδειγμα, στο θέμα του αγροτικού πετρελαίου, που τάσο είναι κέριο ζήτημα για τους αγρότες, έτσι δεν είναι? Λέει το εξής, ότι για το θέμα του αγροτικού πετρελαίου, πιστεύω, λέει ο κύριος Χαρακόπουλος, ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν οι σχετικές ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών σε σχέση με τον τρόπο επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δεν δίνει μια ξεκάθαρη απάντηση. Το ζήτημα είναι από τη στιγμή που δεν υπήρχαν ξεκάθαρες απαντήσεις και δεσμεύσεις, Τάσο, επειδή ακριβώς το αγροτικό το παρακολουθείς πάρα πολύ καλά. Οι αγρότες γιατί σταμάτησαν τις κινητοποιήσεις τους? Όχι, αλλά το θέμα είναι τι θα κάνουν από εδώ και πέρα. Και κάποιες απαντήσεις έχουν πάρει πλέον. Ποιες απαντήσεις? Τι ξεκαθάρισε ακριβώς το Υπουργείο? Γιατί για την περιοχή μας πληρώθηκαν για την ευλογιά? Καλά, δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή έγινε κάτι συγκεκριμένο? Ακούστε, αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Δηλαδή. Τώρα να σας πω, παίζουμε τώρα ένα θέατρο, ένα κρυφτό έτσι. Επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε ο Κουβέλης, πήγε ο αναπληρωτής. Γιατί πού να πάει ο κανονικός υπουργός, ο Τσαφτάρης πού να πάει? Με όλα αυτά που έχει κάνει, δεν μπορεί να πάει στη Βουλή. Ήτανε, Τάσο, ήταν. Ο κ. Τσαφτάρης ήταν στη Βουλή. Ναι, έπρεπε να απαντήσει ο Χαρακόπουλος, σε πάση περιπτώσει. Και ποιες ήταν οι απαντήσεις? Αυτές τις απαντήσεις τις δίνουμε και εσύ και εγώ και οι αγρότες στο καφενείο. Το ρεύμα, τα βιβλία εσόδων, πετρέλαιο, θα ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονομικών. Αν ο Τόμψεν και η παρέα του δεν φύγουν από εδώ και αν δεν υπάρχει πολιτική βούληση, συνεργασία με τα δύο συναρμόδια Υπουργεία, Στουρνάρα, Τσαφτάρη, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ τίποτα. Δεσμεύτηκαν λοιπόν στους αγρότες όταν συναντήθηκαν προημερών στην Αθήνα με την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Θα σας θυμίσω με τον κύριο Χρύσανθο Λαζαρίδη, με το σύμβουλο του Πρωθυπουργού, και είπε ότι δεν θα ξαναυπάρξει κανένα πρόχειρο μέτρο και κανένας πρόχειρος νόμος. Μιλάω για τα βιβλία εσόδων-εξόδων. Έκτοτε δεν έγινε τίποτα. Υποτίθεται ότι θα υπήρχε ένα προσχέδιο νόμου που θα είχε κατατεθεί στη Βουλή, που θα είχε έρθει σε διάλογο, σε δημόσια διαβούλευση. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Βγήκαν και ερμηνευτικοί εγκύκλοι και υπάρχουν ήδη στις ΔΟΗ. Και σε λίγο θα δείτε που θα πέφτουν και τα πρόστιμα στους αγρότες για τα βιβλία εσόδων-εξόδων. Μέχρι τώρα, μέχρι πριν λίγες ημέρες, ήμασταν στα μπλόκα, έτσι. Με τα τρακτέρ, διεκδικούσαμε, κάναμε. Τώρα. Είμαστε πουθενά. Στα χωράφια. Δεν ξέρουμε τώρα τι γίνεται. Τώρα είμαστε στα χωράφια, περιμένουμε. Και όταν θα αρχίσουν τα ειδοποιητήρια των ΔΟΗ για τα πρόστιμα, γιατί δεν έκανε την έναρξη στη ΔΟΗ με τα βιβλία, τότε θα ξαναδείς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους ξανά στους δρόμους και να λένε ότι αμάν, τώρα είναι αργά. Τότε θα είναι αργά μάλλον. Τώρα προλαβαίνουν. Η αλήθεια πάντως είναι, Κυριακή, ότι και οι ίδιοι αγρότες δεν το αφήνουν. Δηλαδή έχουν
προκαλέσει μια κινητοποίηση και υπάρχουν συζητήσεις, δηλαδή δεν σταματάει όλο αυτό και το βλέπουμε και εντός της Βουλής, να γίνονται ερωτήσεις, επερωτήσεις, να δίνονται διευκρινήσεις, αλλά κάτι το ουσιαστικό και το χειροπιαστό δεν έχουμε. Έλενα, το θέμα το αγροτικό είναι πολύ μεγάλο. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Υπάρχει μια διαφοροποίηση από περιοχή σε περιοχή, θα συμπληρώσω εγώ, έτσι. Επίσης, αυτό που λες ισχύει, δεν το αμφισβητεί επίσης κανένας. Όμως, το θέμα το αγροτικό, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή υπό τις παρούσες συνθήκες, φαίνεται ότι μπάζει και από τις δύο πλευρές. Και από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά και από την πλευρά των αγροτών. Γιατί πολύ σωστά επισημάνατε και οι δύο σας πριν από λίγο, και το συζητάγαμε και μέσα στην αίθουσα σύνταξης. Ωραία, για να μην είμαστε κι εμείς εντελώς και δίκαιοι απέναντι στην κυβέρνηση. Έχουν γίνει λάθη, χειρισμοί με λαθασμένο τρόπο. Υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να επιληθούν. Όντως η κυβέρνηση έχει καθυστερήσει, αποζημιώσεις δεν έχουν δοθεί για την κτηνοτροφία. Για παράδειγμα, εδώ μέσα η απάντηση του κυρίου Χαρακόπουλου είναι απλά να πει για να πει κάτι. Δηλαδή, διαπιστώσεις κάνεις για την κτηνοτροφία. Τώρα τι να μου πείτε, παιδιά, αλλά μισό λεπτό τώρα. Θέλω να πω το εξής. Όταν υπάρχει τώρα επίσημη θέση υπουργού στη Βουλή, απαντήσεις ότι ναι, λέει, οι μεσάζοντες και καταφέραμε και κάναμε. Τι κάνατε δηλαδή, κύριε Χαρακόπουλε? Υπουργώστε. Βγείτε με νούμερα και με στοιχεία και πείτε μου τι κάνατε. Για παράδειγμα, η κυρία Σόκου είναι έμπορος δημητριακών αγροτικών προϊόντων, μεσάζοντα, όπως θέλετε πείτε το. Την ελέγξατε ποτέ? Όχι. Γιατί για τη διασύνδεση του ενιαίου Μητρώου Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων με την ηλεκτρονική βάση, Τάσο, να δούμε πώς δουλεύει αυτή η εφαρμογή τελικά και τι αποτελέσματα έχει. Αλλά τέλος πάντων, θέλω να πω, Έλενα, για να μην τα ρίχνουμε μόνο στην κυβέρνηση και στο Υπουργείο, αυτό που θέλω να πω και να σταθούμε σε αυτό επίσης είναι τι κάνουν και οι αγρότες, Τάσο και Έλενα. Από τη στιγμή που υποθέτω ότι οι απαντήσεις που έχουν πάρει πλέον μέσα από αυτές τις επαφές και τις συναντήσεις που είχαν με τους υπουργούς και τα κυβερνητικά στελέχη, υποθέτω, λέω έτσι, δεν τους ικανοποιούν, δεν έχουν πάρει κάποια ικανοποιητική απάντηση. Τι κάνουν? Δηλαδή, ο σκοπός ήταν πάλι να βγουν, να φωνάξουν, να κατεβάσουν τα τρακτέρ, να πούν και μια κουβέντα παραπάνω και μετά τέλος. Μετά έχει άδικο ο κόσμος που σκέφτεται, και θα το πω με ευθύνη του λόγου με αυτή την ώρα. Έχει άδικο ο κόσμος που σκέφτεται. Έχει πει και ο κύριος Μπούτας πριν από σένα. Ότι βγαίνουν και κάνουν κινητοποίηση όταν δεν έχουν δουλειά στα χωράφια τους. Τέλος πάντων, για να μην αδικούμε κανέναν, πάντως και στο κάτω-κάτω, έτσι όπως είδα και το προηγούμενο θέμα με την ΑΔΔΗ και με τη μηδενική συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση, οι αγρότες ήταν και οι μόνοι οι οποίοι, ας το πούμε, ταρακούνησαν. Ναι, και έχουμε πάρει το μέρος τους πολλές φορές, Έλληνα. Το κάναμε και άλλη φορά και θα το ξανακάνουμε. Και οι μοναδικοί. Είμαστε πολύ ξεκάθαροι και εγώ νομίζω και όλοι μας εδώ και ω Δελεία Τηλεόραση ότι τι κινητοποίηση των αγροτών και των κτηνοτρόφων και των αλιέων εδώ και πολλά χρόνια, 20 σχεδόν, δίνουμε και βήμα, είμαστε και μαζί τους και τους στηρίζουμε, βεβαίως, γιατί αυτά τα αιτήματα είναι δίκαια. Οφείλουμε να υπερασπιστούμε αυτή τη μερίδα των ανθρώπων, έτσι, γιατί αυτοί αναπτύσσουν στο κάτω-κάτω την οικονομία της περιοχής και της χώρας γενικότερα. Αλλά από εκεί και μετά, μην βγάλω το τρακτέρ τώρα για 48 ώρες και κλείσω το αεροδρόμιο και μου πει ο Λαζαρίδης Κουτσαφτάρης αύριο αυτό και μεθαύριο πάρω το τρακτέρ και φύγω και πάω στη δουλειά και το ξεχάσαμε, μην τον είδατε τον Παναή, δεν γίνεται έτσι δουλειά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο, έτσι, για τον αναλυτικό σας ρεπορτάζ. Ούτως ή άλλως θα είναι απαντήσεις που θα τις αναζητήσουμε και σε επόμενα δελτία ειδήσεων αλλά και σε ενημερωτικές μας εκπομπές, φυσικά στις 10 η ώρα το βράδυ. Μόλις ολοκληρωθεί, μάλλον, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του καναλιού. Αγροτικό βήμα με τον Τάσο Παλαιστίδη. Εν τω μεταξύ, δείτε σε λίγο η ξαφνική επιδείνωση του καιρού. Τα προηγούμενα 24 ώρα έντυσε το βόρειο Εύρος στα λευκά. Προβλήματα στους δρόμους. Βύθισε στο σκοτάδι μεγάλο μέρος του νομού, ενώ και κάποιοι οικισμοί έμειναν χωρίς νερό. Μια έκπληξη περίμενε τον Αλιέ από την Αλεξανδρούπολη. Ζαφύρη Γιακή επέστρεψε με γεμάτα δίχτυα τους 3 τόνους κεφαλόπουλα. Θα διαθέσει στους καταναλωτές σε πολύ χαμηλή τιμή.